Μέρα στους γονείς των παιδιών μας. Θα ήθελα να πω ότι όπως και το περιμέναμε εξάλλου, όλα πήγαν πάρα πολύ ομαλά. Η Τράπεζα Θεμάτων και την πρώτη και τη δευτέρα τάξη λειτουργήσαν με απόλυτη ακρίβεια. Η τρίτη τάξη, να θυμίσω ότι δεν έχει Τράπεζα Θεμάτων σήμερα, φέτος θα έχει από του χρόνου. Από ό,τι είδαμε, τα παιδιά βγαίνουν ευχαριστημένα. Εμείς τώρα οι καθηγητές που κρίναμε τα θέματα, που επιλέξαμε από τα θέματα που κληρώθηκαν και συμπληρώσαμε το άλλο 50%, κάναμε τις εξής παρατηρήσεις. Τα θέματα από την Τράπεζα των Θεμάτων ήταν πιο εύκολα από αυτά που τους βάζαμε σε καθημερινή βάση. Έτυχε τώρα αυτό ή να πούμε ότι είναι ένας καλός ιονός? Όλα ήταν βατά. Κοιτάξτε, είχαμε να επιλέξουμε, εμείς είχαμε ιστορία τώρα σήμερα να επιλέξουμε, τρεις ενότητες και οι καθηγήτριες μελέτησαν και τις τρεις ενότητες που κληρώθηκαν και ήταν και οι τρεις ενότητες, από ό,τι είπαν, πολύ καλά θέματα. Ήταν από αυτά που είχε δοθεί έμφαση και φαντάζομαι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, και ήταν από τα θέματα που τα παιδιά είχαν διαβάσει, δηλαδή, από ό,τι πιστεύετε. Έτσι κατάλαβα. Τώρα δεν έχουν διορθωθεί, να δούμε και να πούμε με απόλυτη ακρίβεια. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν είχαμε γκρίνιες και από τα παιδιά, γιατί εμείς μπορεί να τα βλέπουμε όλα εύκολα οι καθηγητές, έτσι. Αλλά τα παιδιά δεν γκρινιάζανε, τελειώσανε νωρίς και ήταν ευχαριστημένα. Και να σας πω, αυτό μετράει πάρα πολύ για μας. Γιατί θέλουμε τα παιδιά να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα στο σχολείο, ακόμη και τις ημέρες των εξετάσεων. Ναι, αλλά μας λέτε τώρα ότι βάλανε και λίγο πιο δύσκολα οι καθηγητές του σχολείου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να το δούμε, να τα βοηθήσουμε λίγο και τα παιδιά, όχι, να πιάσουν όχι, μια δεν βάση. Αυτό, δεν είπα αυτό, Ειρήνη. Είπα ότι συνήθως αυτά που βάζανε οι καθηγητές ήταν πιο δύσκολα. Ναι. Δηλαδή τα είχαμε εξασκήσει σε πιο δύσκολα τα παιδιά και γι' αυτό ίσως τους φάνηκαν και εύκολα. Εντάξει, εύκολα πάντα είναι αν κάποιος έχει διαβάσει, αν έχει μελετήσει, έτσι, αν έχει δώσει βάση σε αυτή τη διαδικασία που καλείται να συμμετάσχει, έτσι, ναι. Ωραία, ωραία. Να το ξαναπώ. Κάπως αλλιώς. Η Τράπεζα των Θεμάτων λειτουργήσε ομαλά. Δεν είχαμε προβλήματα και παράπονα. Επειδή πολλά λέγονται και ακούγονται. Α, είναι για την τράπεζα. Είναι κάτι ζήτημα που φοβίζει τα παιδιά. Ναι, έτσι, αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι, αυτό. Ότι το ζήσανε και είδανε ότι δεν είναι κάτι τρομερό, δεν είναι κάτι φοβερό, δεν είναι κάτι που ξεφεύγει πολύ από αυτό που κάνουν όλη τη χρονιά στο σχολείο. Τώρα, άλλα ζητήματα για την ύλη, για το εύρος, αυτό είναι άλλα ζητήματα. Σήμερα μιλάμε για τις εξετάσεις. Και για το πώς λειτουργεί η Τράπεζα των Θεμάτων. Άρα να μην τους αγχώνει, και να μην τους προβληματίζει ότι επειδή είναι Τράπεζα Θεμάτων θα είναι τόσο αυξημένης δυσκολίας. Όχι, όχι. Και εκτός της ύλης ή κάτι που δεν έχουν διδαχθεί. Όχι, υπάρχει κλιμάκωση, μα την ύλη, είχε διδαχτεί. Είχε διδαχτεί η ύλη. Η διδακτέα ύλη είναι και εξεταστέα και η διδακτέα είναι αυτή που ορίζει το Υπουργείο. Μην ξεχνάμε ότι φέτος λειτουργήσαν τα σχολεία διαζώσεις. Έτσι ακριβώς. Οπότε ήταν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες φέτος. Ναι. Από την άλλη, τα παιδιά είχαν 2 χρόνια να δώσουν εξετάσεις, οπότε είχαν ένα άγχος παραπάνω. Αυτό το φοβόμασταν εμείς οι καθηγητές, ίσως και οι γονείς. Αλλά τα διαγωνίζαμε, τα αποβάζουμε στο πρώτο τετράμινο, στο δεύτερο που είναι υποχρεωτικά. Επειδή ήταν σε αυτό το πλαίσιο, τα είχαν εξοικειώσει τα παιδιά. Τα προετοιμάζατε δηλαδή. Ναι, μα έτσι έπρεπε να μπαίνουν και τα διαγωνίσματα, ανάλογα, εκ του νόμου. Ήταν προετοιμασμένα τα παιδιά. Δεν είδαμε δυσαρέσκειες. Και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο, γιατί γνωρίζουμε τις αυξημένες δυσκολίες λόγω των προηγουμένων ετών. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα βαίνουν ομαλώς στις φετινές εξετάσεις. Μάλιστα. Αυτά τώρα, από εκεί και πέρα είναι μια εξέταση. Κάθε εξέταση. Εδώ πας και σου παίρνουν μάνια, κάνεις εξέταση αίματος και τρέμεις. Κάθε εξέταση έχει το σχετικό βαθμό άγχους. Έχει ένα βαθμό
αυτοσυγκέντρωσης, να κάνουμε μια στάση, να προσέξουμε λίγο. Το όχι. Αυτό είναι και το νόημα της εξέτασης. Mm-hmm. Να αυτοελεγχθούμε, να αξιολογηθούμε, να δούμε πού βρισκόμαστε, πού βαδίζουμε, τι μέτρα πρέπει να πάρουμε, τι και να έχουμε, πώς να τα καλύψουμε και πώς να προχωρήσουμε την επόμενη χρονιά. Πρέπει αυτό να γίνεται. Έτσι, και τα παιδιά πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται και τις λίγο πιο δύσκολες καταστάσεις, να μάθουν να αξιολογούν τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους, να διαβάζουν σωστά την ερώτηση και τι τους ζητείτε να απαντήσουν. Ναι, να τηρούν προθεσμίες, κυρίως σε ωράρια, τη διαχείριση του χρόνου, τι ώρα θα έρθουνε, πώς οργανώσουν τη δουλειά. Όλα αυτά είναι μαθήματα. Δηλαδή ακόμα και η διεξαγωγή των εξετάσεων, πέρα από τον αξιολογικό χαρακτήρα, παραδίδει μαθήματα, mm-hmm. τα οποία είναι χρήσιμα σε όλη μας τη ζωή. Δεν είναι οι εξετάσεις μπαμπούλας. Απλά θέλουν μια σωστή διαχείριση, καλή οργάνωση, καλή προετοιμασία. Και χρειάζεται και ψυχραιμία την ώρα των εξετάσεων, έτσι ώστε να αποδώσουμε αυτό που όλο τόσο καιρό προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Και βέβαια χρειάζεται και στήριξη της οικογένειας και της εκπαιδευτικής κοινότητας γενικότερα. Εννοείται, μα εξάλλου σε όλη μας τη ζωή εξετάσεις δίνουμε. Mm-hmm. Έτσι. Και τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή. Τίποτα δεν είναι εύκολο και αυτό πρέπει να το... Είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για τα παιδιά. Τίποτα δεν κατακτιέται χωρίς αγώνα και τίποτα αφού κατακτηθεί δεν θεωρείται κεκτημένο. Mm-hmm. Πρέπει διαρκώς να το κατακτούμε. Πρέπει διαρκώς να αγωνιζόμαστε. Δεν είναι κάτι που έγινε μία φορά και τελείωσε. Τώρα πάρθηκαν κάποια συγκεκριμένα μέτρα λόγω και της πανδημίας, προσαρμοστήκατε έτσι, στο σχολείο. Φορούσαν όλοι μάσκες, είχαν απόσταση στο 1,5 μέτρο, ανοιχτά παράθυρα, αερισμός, ό,τι λένε τα πρωτόκολλα. Ευτυχώς κάνει και καλό καιρό. Ευτυχώς, έχουμε όμως και για ζέστη και θα το βάλουμε αρκοντήσιο. Ωραία. Κάτι άλλο έτσι που θέλετε να επισημάνετε για την πρώτη αυτή ημέρα? Σήμερα δώσαν οι μαθητές ποιας τάξης? Σήμερα δώσαν οι μαθητές της γάμα τάξης, mm-hmm. στατιστική και ιστορία, και οι μαθητές της β' τάξης ιστορία. Μάλιστα. Οι δύο τάξεις δώσανε, mm-hmm. δηλαδή η γάμα χωρίς τράπεζα θεμάτων και η β' με τράπεζα θεμάτων. Γι' αυτό είχαμε την αντίστοιχη... Ήταν και μία πρόβα στο σύστημα ότι λειτουργεί και για τις πανελλαδικές που ξεκινούν από την ερχόμενη εβδομάδα? Ναι, λειτουργούν με άλλο σύστημα, λειτουργούν οι πανελλαδικές. Mm-hmm. Είναι άλλο το σύστημα μετάδοσης των θεμάτων στις πανελλαδικές. Από την τράπεζα θεμάτων. Ναι, τώρα τα γνωρίζουμε κι εμείς. Ναι. Ναι, είναι άλλο το σύστημα. Αλλά εντάξει, οι μαθητές έχουν μπει σε διάθεση που λένε, mm-hmm. σε ψυχολογία. Πιστεύουμε ότι... δεν θα έχουμε πρόβλημα. Είναι έτοιμοι και για τις πανελλαδικές της Τρίτης. Πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν, καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά και θα είμαστε σε επικοινωνία και σε επαφή. Θα μιλάμε. Καλή επιτυχία και σε εσάς γονιό. Να είστε καλά. Και στο παιδί σας που είναι εδώ μαζί μας. Μπορείτε να μάθετε λεπτομέρειες από το ίδιο το παιδί. Ωραία, ωραία. Εντάξει, να είστε καλά, κύριε Κοντάξα. Καλή μέρα μας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και σε εσάς καλή δύναμη και καλή υπομονή. Σε όλους μας. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Όλα βαίνουν καλώς λοιπόν.